Είναι άχαρο και δεν θα το κάνω να τοποθετηθώ και για τη σημερινή διαδικασία, αλλά και για την κύρωση της δωρεάς. Μια διαδικασία, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, προσβλητική. Γιατί πρώτα απ' όλα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όχι μόνο με τα διάφορα λησβερίσκια, αλλά πάνω απ' όλα με τις ευχαριστίες που ακούστηκαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα προς τους λεγόμενους εθνικούς ευεργέτες, οι οποίοι διαχρονικά δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να επιστρέφουν ένα μέρος, ένα ελάχιστο μέρος από τα κλεμμένα. Από όλα αυτά δηλαδή που έκλεψαν από τον ελληνικό λαό και από πάνω τους επιβραβεύεται για τις πράξεις τους και τους λέτε και ευχαριστώ. Πώς να χαρακτηρίσω μια τέτοια πράξη για κάποιους που ισχυρίζονται είναι ακόμη αριστεροί. Βέβαια, ο κύριος Υπουργός δεν παρέμεινε στην τοποθέτησή του την μακροσκελή σε αυτή την κύρωση, αλλά αναφέρθηκε συνολικότερα για τα ζητήματα της υγείας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία είπε. Φτάνει μόνο η εικόνα η οποία υπάρχει στα νοσοκομεία, με τη συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν σε κατάσταση ασφυξίας, έτοιμα να καταρρεύσουν. Με την εντατικοποίηση του δυναμικού, του νοσηλευτικού και ιατρικού, με την ανακύκλωση των εργαζόμενων. Και από αυτή την άποψη και η τροπολογία η οποία φέρνει εδώ για τις καθαρίστριες και τους υπόλοιπους που έχουν συμβάσεις χρόνου, αλλά και σε άλλους φορείς που παρατείνεται αυτή η σύμβαση μέχρι να γίνουν διαγωνισμοί και άλλες συμβάσεις οι οποίες τρέχουν, πρόκειται ακριβώς για μία σκόπιμη στάση της κυβέρνησης που παίζει με τις ανάγκες των εργαζόμενων. Και αυτό γιατί ακριβώς δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να σταματήσει και να καταργήσει τη γάγκρενα των συμβάσεων χρόνου και έργου, της μερικής απασχόλησης. Αντίθετα την ανακυκλώνει. Και εδώ, σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι πάρα πολύ καθαρό. Έπρεπε όλες αυτές οι οποίες εργάζονται με τις συμβάσεις να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου. Δεν το κάνει όμως η κυβέρνηση και μάλιστα και η μοριοδότηση που δίνει είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την προϋπηρεσία την οποία είχαν. Άρα δεν διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται ως καθαρίστριες, ως φύλακες στη σύντηση, αλλά αντίθετα τις εκβιάζει με αυτή τη διαδικασία. Γιατί ακριβώς είναι πρόκληση και αποτελεί πρόκληση να παίζει με τον πόνο του κάθε εργαζόμενου η σημερινή κυβέρνηση ή οι προηγούμενες που παίζανε. Όταν αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ στην αναθεώρηση του συντάγματος. Δηλαδή να καταργηθεί αυτή η επέσχυτη διάταξη του συντάγματος που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε αορίστου χρόνου. Και αυτό φέρει και την υπογραφή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που δεν δέχτηκαν τη συγκεκριμένη πρόταση του ΚΚΕ. Και δεν το δέχτηκαν ακριβώς, γιατί θέλετε την ομοιρία των εργαζόμενων, να συνεχιστεί η ομοιρία τους, θέλετε να τους εκβιάζετε, να τους τσακίζετε την αξιοπρέπεια και να τους κλέβετε την ψήφο, αλλά και την ανοχή τους σε μια αντιλαϊκή πολιτική. Ας δούμε όμως και κάποια άλλα ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία βεβαίως αποκρύπτονται από τη συζήτηση. Και συνολικότερα την προεκλογική αυτή περίοδο. Μιλάω για την έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική αυτή η έκθεση αξιολόγησης. Γιατί τι άλλο, για ποιο λόγο, γιατί ακριβώς αποκαλύπτει ότι τα μνημόνια και οι μνημονιακοί νόμοι είναι εδώ. Η σκληρή εποπτεία από μεριάς των δανειστών είναι εδώ. Και οι δεσμεύσεις οι αντιλαϊκές παραμένουν. Ανεξάρτητα από την κυβερνητική σύνδεση που θα προκύψει από τις εκλογές. Γιατί ακριβώς την πορεία που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση είναι προδιαγεγραμμένη. Και αυτή η πορεία καθορίζεται πρώτα απ' όλα από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους είναι ακριβώς η αιτία που τσακίζει τα δικαιώματα και τις ζωές των εργαζόμενων. Είναι αυτή η οποία εκτοπίζει βία από την αγορά τους επαγγελματίες και τους εμπόρους.
Επιχαίρει η κυβέρνηση ότι προχωράει στην ανάπτυξη και μάλιστα στη δίκαιη ανάπτυξη. Και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη και για εκτόξευση των επενδύσεων. Όμως για είδεστε ένα σημερινό παράδειγμα. Η Φρυγκοκλάς, μια πολυεθνική, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Coca-Cola 3Ε, άλλη πολυεθνική, η οποία έχει παραγωγική δραστηριότητα σε 5 ηπείρους. Έκλεισε το μοναδικό εργοστάσιο που έχει στην Ελλάδα, στην Κάτω Αχαγιά. Το έκλεισε σήμερα, μετά από αλλεπάλληλα κύματα αντεργατικά τα οποία είχε εξαπολύσει τους εργαζόμενους. Με μειώσει τους μισθούς, με μειώσει το ωράριο, με εκπεριτροπή σε εργασία, με απειλές και με εκβιασμούς. Και σήμερα έκλεισε το εργοστάσιο, πετώντας 90 εργαζόμενους στον δρόμο. Αυτό είναι η ανάπτυξή σας, κύριε Υπουργή. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Το κλείσιμο λοιπόν της Φρυγκοκλάς. Γιατί το έκλεισε? Γιατί δεν έχει κέρδη. Καθ' άλλο. Γιατί θέλει περισσότερα κέρδη. Γι' αυτό το έκλεισε. Και ο ανταγωνισμός και η κερδοφορία είναι που κλείνουν τα εργοστάσια, που πετάνε τους εργαζόμενους στον δρόμο. Και απέναντι σε αυτό βεβαίως καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως δεν μπορεί να κάνει και ο παριστάμενος υπουργός οικονομικών τίποτα. Να προστατεύσει τους εργαζόμενους, να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας τους. Γιατί ακριβώς τα κλειδιά της οικονομίας τα έχει ο επιχειρηματίας. Δικιά μου λέει η επιχείρηση και ό,τι γουστάρω κάνω. Και ταυτόχρονα εκβιάζει και πιέζει τις κυβερνήσεις να του δώσει νέα προνόμια, νέα κίνητρα, νέες νομοθετικές διατάξεις για να υπάρχει αυτή η εργασιακή ζούγκλα η οποία επικρατεί. Και μετά τάχα μου δήθεν μιλάει η κυβέρνηση για ανάκτηση, λέει, της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Θα πάτε αυτά να τα πείτε και στους απολυμμένους της Φρυγκοκλάς, κύριοι υπουργοί, σε συνθήκες ανάπτυξης, και όχι κρίσης. Αλλά πού να πάτε να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Δεύτερο στοιχείο που καθορίζει ακριβώς και που ορίζει την πορεία του επόμενου διαστήματος είναι η ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και για ματωβαμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Με τη δαμόκλειο σπάθη να επικρέμεται πάνω από τις πλάτες και το σβέρκο του λαού μας. Γιατί αυτός πληρώνει τα ματωβαμένα πρωτογενή πλεονάσματα και θα συνεχίζει να τα πληρώνει μέχρι το 2060. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να είναι το χρέος βιώσιμο, ένα κρατικό χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται και το οποίο θα έπρεπε να έχει διαγραφεί και μάλιστα μονομερός. Για ποιο λόγο? Για να υπάρχουν υπερπλεονάσματα και να κάνετε αναδιανομή υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από τα διάφορα κίνητρα τα οποία τους δίνετε, φορολογικά και αναπτυξιακά. Γιατί από τα 10 ευρώ που κλέβεται από τον εργαζόμενο και το λαό, του επιστρέφεται δήθεν το ένα με τα διάφορα επιδόματα αλληλεγγύης. Ενώ τα υπόλοιπα 9 πηγαίνουν στις τσέπες των δανειστών, στις τσέπες των εμποροβιομήχανων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών. Εκεί τα στέλνετε. Και τα κλέβετε από το μόχθο του λαού, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των αυταπασχολούμενων. Και μιλάτε περί κοινωνικής ευαισθησίας. Και να μην διακοπεί αυτή η κοινωνική ευαισθησία. Αλήθεια, πόθεν προκύπτει η κοινωνική σας ευαισθησία? Από τη διάταξη που φέρατε για το αφορολόγητο? Μεγάλη κοινωνική ευαισθησία δείχνετε. Για να μην μειωθεί. Δείχνετε μεγάλη κοινωνική ευαισθησία και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Όταν την ίδια στιγμή φαίνεται διάταξη με τη οποία καταργείται τα θετικά αντίμετρα. Γιατί πρέπει, λέει, να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο το μέτρο. Δηλαδή διάλεξε από ποια θέση θα χάσεις. Θα χάσεις από την τσέπη της μείωσης του αφορολόγητου ή από την τσέπη που να μην μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης των φυσικών προσώπων από το 22% ή από την έκπτωση που θα σου δώσει στον έμφυα ή από την κατάργηση της κοινωνικής εισφοράς αλληλεγγύης. Διάλεξε ποια θέση θες να χάσεις. Από ποια τσέπη θες να χάσεις. Αυτό του λέτε. Και είναι προκλητικό αυτό το πράγμα. Είναι προκλητικό αυτό το πράγμα το οποίο κάνετε. Γιατί ακριβώς πρέπει τα δημόσια οικονομικά, η δημοσιονομική πειθαρχία και τα πρωτογενή πλονάσματα να συνεχίζουν να υπάρχουν. Εμείς σας το λέμε. Το ΚΚΕ σας το λέει πολύ καθαρά. Αποσύρτε τις υπόλοιπες διατάξεις των λεγόμενων αντιμέτρων και αφήστε μόνο τη μη κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Κάντε το. Σας προκαλούμε εδώ. Και θα το ψηφίσουμε άμα το κάνετε. Αποσύρτε όμως από την τροπολογία
της, τη λεγόμενη κατάργηση των αντιμέτρων. Και μην τη βάζετε μαζί. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Γιατί έτσι επιβεβαιώνετε την άρνηση την οποία δώσατε πριν από 15 μέρες, στις 15 του Μαΐου, στην τροπολογία του ΚΚΕ, που προέβλεπε ακριβώς απλά και μόνο τη μη μείωση του αφορολόγητου και τίποτα άλλο. Να λοιπόν γιατί αρνηθήκατε τότε ως κυβέρνηση να δεχτείτε την τροπολογία του ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς δεν θα ήταν δημοσιονομικά ουδέτερη. Ακριβώς γιατί θα αλάφρυνε και θα ανακούφιζε τα λαϊκά στρώματα. Και αποτελεί πρόκληση στη λεγόμενη κοινωνική ευαισθησία να διατηρείτε και να μην καταργείτε τις διάφορες παροχές τις οποίες δώσετε φορολογικές στο μεγάλο κεφάλαιο. Να υλοποιείτε κατά γάραμα τα αντίμετρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα. Αλήθεια, εκεί δεν επηρεάζει τη δημοσιονομική ισορροπία η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα ή η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα διανεμόμενα κέρδη από το 15% στο 10%? Δεν σας επηρεάζει? Και σας επηρεάζει η μείωση από το 22% στο 20% για τα φυσικά πρόσωπα? Να η κοινωνική σας ευαισθησία ποια είναι? Αυτή ακριβώς. Αλλά μέσα από αυτή τη φορολογική πολιτική θέλετε να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Και μπροστά σε αυτή την ανάγκη τσακίζετε φορολογικά, στα φορολογικά βάρη, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο ελληνικός λαός με τις επιλογές που θα κάνει και μπροστά στην κάλπη δεν πρέπει να διαλέξει τι θα χάσει. Και ποιος θα του επιβάλλει τη χασούρα την οποία θα την έχει? Είτε θα είναι μια κυβέρνηση και, ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ή το διαφόρων άλλων πρόθυμων που θέλουν να στηρίξουν τέτοιες κυβερνητικές επιλογές. Γιατί ακριβώς απέναντί του έχει έναν ενιαίο σχεδιασμό. Το σχεδιασμό που υπαγορεύεται από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και των δανειστών. Και αυτόν τον ενιαίο σχεδιασμό τον υπηρετούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις. Και όλα τα κόμματα, τα αστικά, εδώ μέσα. Αυτόν τον σχεδιασμό θα υπηρετήσει και η επόμενη κυβέρνηση. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον αντιλαϊκό ταξικό σχεδιασμό υπάρχουν οι λαϊκές ανάγκες. Είναι το σχέδιο του ΚΚΕ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ούτως ώστε από καλύτερες θέσεις ο ελληνικός λαός μετά τις εκλογές να αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική όποιας και αν εκλεγεί η κυβέρνηση, να περάσει την αντεπίθεση, να διεκδικήσει την όχι μόνο την αποκατάσταση των απολειών, αλλά πάνω απ' όλα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του.